Χαίρετε! Ελάτε να πιούμε μαζί ένα ζεστό τσαγάκι και να μιλήσουμε για σχέσεις, για ανθρώπους που ζητάνε το οξυγόνο τους σε μια σχέση, που έχουν ανάγκη το οξυγόνο τους ή επιθυμούν να έχουν οξυγόνο σε μια σχέση και για άλλους ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη τη συντροφικότητα και δυσκολεύονται με την ανάγκη του ή της συντρόφου τους για μοναχικότητα μέσα στη σχέση. Καλησπέρα αγαπητή κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Σας παρακολουθώ αρκετό καιρό και επίσης ήθελα να σας γράψω για ένα θέμα που με απασχολεί αρκετό καιρό. Στη σημερινή εποχή βλέπω ανθρώπους που αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στις σχέσεις τους και από προσωπική εμπειρία επίσης το αναφέρω. Θα ήθελα να κάνετε ένα vlog με το τι σημαίνει οξυγόνο εντός αγωγικών σε μια σχέση, τι σημαίνει μαζί, τι σημαίνει χωροχρόνος που χρειάζομαι εγώ στη μοναχικότητα μου για να νιώθω καλά και τι σημαίνει συντροφικότητα για τον καθένα. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρξει αυτός ο συνδυασμός σε μια σχέση, αρχίζει και δημιουργείται πόνος, ειδικά για αυτόν που θέλει συντροφικότητα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων, εύχομαι το μήνυμά μου να σας βρίσκει καλά. Καλά με βρίσκει το μήνυμά σας. Καλά με βρίσκει, μια χαρά είμαι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας και πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα που μας δίνεται την ευκαιρία να αναλύσουμε. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που έγραψες, ξέρεις, γράφεις έτσι λίγο αποστασιοποιημένα, λίγο σε τρίτο πρόσωπο. Στο τέλος παραδέχεσαι ότι είναι από προσωπική εμπειρία, μάλλον λίγο πριν το τέλος λες ότι είναι και από προσωπική εμπειρία. Να σου πω τι νομίζω ότι θέλεις να γράψεις. Να σου πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω ότι θέλεις να γράψεις ότι είμαι σε μία σχέση, ότι έχω μεγάλη ανάγκη τη συντροφικότητα με τον σύντροφο μου ή με τη σύντροφο μου. Θέλω να περνάμε χρόνο μαζί. Για μένα το μαζί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω την ανάγκη για να περνάω χρόνο μόνη μου ή μόνος μου μέσα σε μια σχέση. Και ο άλλος ή άλλη λέει ότι θέλει το χώρο χρόνο του. Θέλει και τη μοναχικότητα του, τη μοναχικότητα της μέσα στη σχέση. Και όσο διεκδικεί να έχει μοναχικότητα, τόσο εγώ πληγώνομαι που δεν έχουμε το μαζί. Έτσι καταλαβαίνω πώς θες να το πεις. Μπορεί να κάνω και λάθος. Υπόθεση κάνω. Με βάση αυτό που διάβασα. Λοιπόν, το πρόβλημα το έχεις εσύ. Το πρόβλημα το έχεις εσύ, όπως το είχαμε και εμείς πολλές φορές. Όπως ή θα το έχουμε και στο μέλλον αρκετοί από εμάς πολλές φορές. Όταν μπαίνουμε μέσα σε μια σχέση και δεν είμαστε ολόκληροι και δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας και δεν είμαστε γεμάτοι εσωτερικά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την δική μας μοναχικότητα, δηλαδή νιώθουμε μοναξιά μεγάλη, δεν μπορούμε να χαρούμε τη μοναχικότητα, τότε είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να διεκδικούμε συνέχεια το μαζί μέσα στη σχέση. Το πολύ μαζί σκοτώνει, λέει ένα τραγούδι, και έχει δίκιο, δεν έχει άδικο. Το πολύ μαζί σκοτώνει όντως, με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι όταν πάμε να προσκοληθούμε πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο και ζητάμε επίμονα να περνάμε χρόνο μαζί, όπως ζητάει επίμονα το μωρό, το μαστό της μάνας του για να θυλάσει, τότε το πρόβλημα το βιώνει ο άλλος ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να υπάρξει και μόνος του, μπορούσε πριν από εμάς να υπάρξει και μόνος του, έχει επιλέξει στην καλύτερη περίπτωση με βάση την επιθυμία, την ερωτική επιθυμία να είναι μαζί μας, αλλά εμείς θέλουμε αμέτι μου χαμέτι, τώρα που το θέλουμε, όπως το θέλουμε, ο άλλος να είναι συνέχεια μαζί μας για να μας καλύπτει προφανώς τις δικές μας συναισθηματικές ανασφάλειες. Δεν μιλάω ως κάποια που είναι έξω από το χορό, τον έχω χορέψει αυτό το χορό, έχω λιώσει παπούτσια σε αυτό το χορό της συναισθηματικής ανασφάλειας, σε αυτό το χορό της ανάγκης για προσκόλληση πάνω σε ένα άλλο άνθρωπο, αυτό το χορό που να ψάχνουμε να βρούμε σωτηρία στον έρωτα, ακόμη και στο γάμο να βρούμε σωτηρία από την εσωτερική μας μοναξιά, από την εσωτερική μας ερημιά. Αν δεν τα βρούμε με τον εαυτό μας, αν δεν δαμάσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες,
δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε καλά σε μια σχέση και δεν θα μας φτάνει κανένας χρόνος συντροφικότητας που θα μας δοθεί από οποιονδήποτε σύντροφο. Ακόμη και αν βρεθούμε με κάποιον σύντροφο ο οποίος έχει επίσης τεράστια ανάγκη όπως έχουμε και εμείς τη συντροφικότητα και είναι συνέχεια μαζί μας και έχουμε μια συμβιωτική σχέση στην οποία δεν περνάμε καθόλου χρόνο μόνοι μας, ούτε εμείς ούτε ο άλλος, ούτε τότε θα γεμίσει το εσωτερικό μας κενό. Γιατί τα νέα, τα καλά νέα κατά τη γνώμη μου, είναι ότι μόνο ο καθένας προσωπικά μπορεί να γεμίσει το εσωτερικό του κενό. Με ποιους τρόπους γεμίζουμε το εσωτερικό μας κενό? Με ποιους τρόπους καλύπτουμε την ανάγκη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι για ουσιαστική επικοινωνία με τον εαυτό μας? Με τον εαυτό μας πρώτα και μετά με τους άλλους ανθρώπους. Ο άλλος ο άνθρωπος είναι ένας καθρέφτης στον οποίο κοιτάμε τον εαυτό μας. Ο άλλος ο άνθρωπος είναι ένας καθρέφτης στον οποίο κοιτάμε το ότι είναι ο άλλος ο άνθρωπος. Ο άλλος ο άνθρωπος δεν μπορεί να έρθει να υποκαταστήσει τη δική μας προσωπική σχέση με τον εαυτό μας. Ξέρω ότι αυτά ακούγονται πολύ περίεργα για κάποιους, ακούγονται δυσνόητα. Θυμάμαι μια φάση, όσοι είστε στο κανάλι καιρό έχετε παρατηρήσει την παράξενη μνήμη μου. Θυμάμαι μια φάση να οδηγώ σε ένα κεντρικό δρόμο στη Λευκοσία, στη Λεωφόρου Λεμεσού, με κατεύθυνση προς τα φώτα του Καλησπέρα και να έχω αυτό τον προβληματισμό στο μυαλό μου. Ήταν μια Παρασκευή βράδυ που έφευγα μαζί με τα παιδιά από τη Λευκοσία για να πάω στην Πάφο να περάσω το Σαββατοκύριακο. Και θυμάμαι ότι είχα αυτό τον προβληματισμό, ότι πόσο άδικη είναι η ζωή που την ώρα που χρειάζεσαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ή πιστεύεις πως χρειάζεσαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη συντροφικότητα, δεν στη δίνει. Και όταν είσαι πλήρης, όταν νιώθεις καλά, μέσα στο μυαλό μου τότε είχα το να νιώθεις καλά, το να είσαι καλά σε μια ερωτική σχέση. Τότε είναι που σου έρχονται προτάσεις συντροφικότητας. Ήμουνα μικρή, πρέπει να ήμουν 30 χρονών τότε που έκανα αυτές τις σκέψεις, ίσως και 29, ίσως και 28, πολλά χρόνια πριν. Τότε που ακόμη πίστευα στα παραμύθια και πίστευα ότι το happy ending, το χαρούμενο τέλος, ή το καλό φτάσιμο στη ζωή ενός ανθρώπου είναι όταν θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας ή έστω άμα μπει την πόρτα του γραφείου του δημάρχου που θα τον παντρέψει ή θα την παντρέψει. Αλλά φεύ. Καμία ερωτική σχέση δεν σε γεμίζει. Κανένας γάμος δεν σε γεμίζει. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν σε γεμίζει αν δεν τα βρεις με το δικό σου εαυτό. Είναι κλισέ αυτό που λέω. Είναι χιλιοεπομένο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και επειδή σας αρέσει να μοιράζομαι μαζί σας πράγματα από τη δική μου ζωή, ίσως παραδείγματα τα οποία να βοηθήσουν στο να γίνουν πιο εύληπτα κάποια νοήματα που αναπτύσσουμε εδώ στα βίντεο στο κανάλι, εδώ στα vlogs, θυμάμαι από πολύ νεαρή ηλικία ότι ονειρευόμουνα, οραματιζόμουνα τον έρωτα σαν ένα σωτήρα. Μπορεί να ήμουν, ξέρω εγώ, 5 ετών. Πήγαινα στην προδημοτική σχολή και σίγουρα ήμουν 5 ετών και σίγουρα πήγαινα στην προδημοτική και θυμάμαι και το σημείο στο οποίο καθόμουν όταν είχα κάνει αυτή τη σκέψη, ότι είμαι πολύ στενοχωρημένη, είμαι πολύ δυστυχισμένη. Τότε ένιωθα πολύ δυστυχισμένη για τους λόγους που μπορεί να ένιωθε πολύ δυστυχισμένο ένα 5χρονο παιδί. Για την αυστηρότητα των γονέων μου, ίσως, δεν ξέρω. Ίσως κουβαλούσα και το ωραιότατο γονίδιο της κατάθλιψης που έχουμε στην οικογένειά μας, δεν ξέρω. Και να μου έβγαινε σε κάποιες στιγμές αυτή η μελαγχολία και έλεγα: μια μέρα θα μεγαλώσω και θα γίνω πολύ όμορφη. Ήμουνα πολύ όμορφη και τότε, αλλά δεν το ήξερα. Και θα έρθει ένας πολύ όμορφος πρίγκιπας πάνω σε ένα άσπρο άλογο και θα με αγαπήσει και θα με φιλήσει και θα με παντρευτεί και θα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήρθαν τα άλογα, έρθαν οι πρίγκιπες, ήρθαν τα φιλιά, ήρθαν οι γάμοι. Δεν εκπληρώθηκε το όνειρο ότι ο έρωτας, η ερωτική σχέση και ο γάμος θα δώσει την ευτυχία. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω βιώσει στιγμές ευτυχίας και στον πρώτο μου γάμο και στο δεύτερο, έχω βιώσει στιγμές. Φυσικά κάποιοι θα πούνε η ευτυχία είναι στιγμές και εγώ θα πω όχι, η ευτυχία δεν είναι στιγμές. Η ευτυχία είναι μια πνευματική συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να τα βρει με τον εαυτό του. Και ένας γάμος και μια ερωτική σχέση μπορεί να είναι και
διάσπαση και απόσπαση της προσοχής στην πορεία ενός ανθρώπου να τα βρει με τον εαυτό του. Δεν είμαι εναντίον του γάμου, παιδιά. Έχω παντρευτεί 2 φορές, ε. Δεν είμαι εναντίον του γάμου. Ούτε και εναντίον του διαζύγιου, είπε, γιατί έχω χωρίσει 2 φορές. Αλλά είναι μια παρανόηση, ένας αστικός μύθος, μια ψευδαίσθηση αυτή που έχουμε στο μυαλό μας, ότι μέσα σε μια σχέση που θα υπάρξει έντονη και πολύ και συνεχή συντροφικότητα θα είμαστε καλά. Όχι, δεν θα είσαι καλά, δεν είσαι καλά μέσα σου. Ίσως το τέρι σου, το οποίο ζητάει χρόνο για μοναχικότητα, να θέλει να βρει τον τρόπο να είναι καλά και να προσπαθούσε να το κάνει αυτό προτού είστε μαζί και να θέλει να συνεχίσει να το κάνει αυτό και μέσα στη σχέση, ώστε να μην χάσει την επαφή με τον εαυτό του. Εσύ όμως, που περιμένεις, όπως τον πεινασμένο το ψωμί και όπως το διψασμένο το νερό, την ώρα που θα περάσετε μαζί και τη συντροφικότητα και το μαζί μια σχέση για να είσαι καλά, δεν θα είσαι καλά. Ούτε και αν είστε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες τη μέρα, 365 ώρες το χρόνο μαζί και όλες αυτές τις ώρες που είστε μαζί να σου λέει σ' αγαπώ, σε θέλω, σε... Δεν. Δεν. Είναι τεράστια παγίδα η πεποίθηση ότι η ερωτική αγάπη και η έκφραση του έρωτα του συντρόφου μας προς εμάς ή της συντρόφου μας προς εμάς θα μας γεμίσει τα εσωτερικά μας κενά. Όχι, 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 όχι. Θα μας χαροποιήσει, ναι. Αν τον την γουστάρουμε και εμείς θα μας φτιάξει τη διάθεση, δεν θα μας γεμίσει όμως τα εσωτερικά μας κενά. Τα εσωτερικά μας κενά, οι εσωτερικές μας διαδρομές, οι εσωτερικές μας ιστορίες εξακολουθούν να υφίστανται. Και αυτές μπορούμε να τις διαβούμε με μια εξαιρετική συντροφιά, που αυτή η συντροφιά είναι η ψυχοθεραπεία. Μέσα από τη ψυχοθεραπεία, ο άνθρωπος μπορεί να βρει τη μοναδική συντροφικότητα που θα του βοηθήσει να τα βρει με τον εαυτό του. Και επειδή η ψυχοθεραπεία αρκετές φορές δεν αρκεί, δεν επαρκεί, η ψυχοθεραπεία είναι μια συνάντηση με τον ψυχολόγο μια φορά τη βδομάδα. Κάποιοι που κάνουν πολύ πιο εντατικά 2 φορές τη βδομάδα. Δεν είναι συνέχεια όμως ο ψυχολόγος σου εκεί. Αν και περισσότεροι λέτε ότι μιλάτε με τον ψυχολόγο σας αναμεταξύ των συνεδριών, ότι στη σκέψη σας, στο μυαλό σας, λέτε πράγματα στον ψυχολόγο. Ένας άλλος τρόπος για να περνούμε ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας και να τα βρίσκουμε τον εαυτό μας είναι μέσα από τη ανάγνωση ψυχοφέλιμων βιβλίων και την ακρόαση ή την παρακολούθηση ψυχοφέλιμων βίντεο ή εκπομπών όπως αυτές, ψυχοεκπαιδευτικού υλικού. Βοηθάει πάρα πολύ η ψυχοεκπαίδευση σε αυτό. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πεις εγώ θα τώρα την ώρα που ο σύντροφός μου ή η σύντροφός μου θέλει alone time, θέλει ώρα για να είναι μόνος του, για να είναι μόνη της, για να τα βρει με τον εαυτό του, με τον εαυτό της. Εγώ πάρω τα ακουστικά μου, βάλω ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο να ακούσω και ξεκινήσω να περπατώ στη φύση ή να κάνω τις δουλειές μου. Τότε θα μπορέσω και εγώ να έχω προσωπικό χρόνο με τον εαυτό μου, ο οποίος να με γεμίζει και να μην με πληγώνει που ο σύντροφος μου θέλει χρόνο για τον εαυτό του. Εγώ προσωπικά, όσο μεγαλώνω, σέβομαι και εκτιμώ τους ανθρώπους που επιδιώκουν να βρίσκουν χρόνο με τον εαυτό τους. Πάρα πολύ. Θυμάμαι στον πρώτο μου γάμο, ήμουν πολύ χτυτική όσον αφορά στο χρόνο του πρώην συζύγου μου. Ήθελα να περνάμε χρόνο μαζί. Ήθελα. Δηλαδή το διεκδικούσα. Έλεγα να σχολάσεις και να έρθεις κατευθείαν σπίτι. Να πάμε να φάμε μαζί, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Στο δεύτερο μου γάμο χαιρόμουν τις ώρες που ο σύντροφος μου επιδίωκε τη μοναχικότητα. Και ήταν ένα από τα καλά στοιχεία του γάμου μας ότι επιδιώκαμε και δυο τη μοναχικότητα σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Θα μου πείτε, επιδιώκατε και δυο τη μοναχικότητα και δεν πέτυχε ο γάμος σας και τελείωσε. Ένας γάμος που τελειώνει δεν σημαίνει πως δεν είναι επιτυχημένος. Σε ένα γάμο μπορεί οι άνθρωποι να έχουν διαβεί μια πορεία, να έχουν περάσει μια πορεία, να έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να έχουν αποκτήσει καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους, να έχουν οριμάσει, να έχουν εξελιχθεί και να ανακαλύψουν ότι πλέον δεν τους ταιριάζει αυτός ο γάμος, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός ο γάμος ήταν αχρίαστος ή άχρηστος ή ότι ήταν κάτι που τους έκανε κακό. Φέρω μεγάλη εκτίμηση για όσα μου έχει προσφέρει και ο πρώτος μου γάμος και ο δεύτερος μου γάμος και όλες μου οι σχέσεις και όλοι οι σύντροφοι που είχα στη ζωή μου κατά καιρούς, οι οποίοι είτε μου έδιναν συντροφικότητα είτε μου την αρνούνταν. Έχω μάθει πλέον στην ηλικία των 45 ετών να εκτιμώ τους ανθρώπους που επιδιώκουν την ουσιαστική μοναχικότητα, τους ανθρώπους που έχουν πνευματικότητα,
τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι για να είναι καλά μέσα στη σχέση τους, για να είναι καλά γενικά στη ζωή τους, οφείλουν να είναι καλά με τον εαυτό τους και παίρνουν το χρόνο τους για να είναι καλά με τον εαυτό τους. Φίλοι που έστειλες το μήνυμα, είμαι σίγουρη πως δεν σου έχω απαντήσει αυτά που περίμενες να ακούσεις. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να στενοχωρηθείς από την απάντησή μου. Μπορεί να βρεις ότι η απάντησή μου ήταν στερείται εν συνέστηση στις δικές σου συνθήκες, όχι κορή. Έχω πλήρη εν συνέστηση του το βιώνεις, γιατί το έχω βιώσει κι εγώ. Πολλές φορές χτυπούσα το κεφάλι μου μεταφορικά στον τοίχο και έλεγα γιατί να μην έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω, γιατί να μην έχω έναν άνθρωπο να με λούσει με αγάπη, με στοργή, με τρυφερότητα, να είμαι καλά. Δεν μας κάνει κανένας άλλος καλά. Αν δεν τα βρούμε εμείς με το μέσα μας, δεν μπορούμε να γίνουμε καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Ως ψυχολόγου, ως ανθρώπου που ασχολείται με τις σχέσεις, ως ανθρώπου που αυτή την περίοδο γράφει ένα βιβλίο για τον έρωτα και γι' αυτό το λόγο με βλέπω τώρα στην οθόνη που φέρονται οι κύκλοι γύρω από τα μάτια μου γιατί δεν είχα χρόνο να μακιγιαριστώ. Η αλήθεια μου βλέπετε, είμαι από το διάβασμα ειδού το πληκτρολόγιο που γράφω. Έβαλα το πληκτρολόγιο στην άκρη, άνοιξα την κάμερα να κάνω το υποψινό βίντεο. Να χαίρεστε όταν ο σύντροφος σας ή η σύντροφός σας επιδιώκει τη μοναχικότητα. Να ψάχνετε μέσα σας, να ψάχνουμε μέσα μας να καλύψουμε τα κενά μας. Να μπαίνουμε σε σχέσεις όταν μπορούμε να είμαστε και μόνοι μας καλά. Ώστε την ώρα που θα περνούμε μαζί με τον σύντροφό μας να μπορούμε να την εκτιμούμε, to value it όπως λένε οι Εγγλέζοι, να αντιλαμβανόμαστε την αξία της και να την έχουμε μετά που θα τελειώσει αυτή η ώρα του μαζί, σαν μια πολύ γλυκιά ανάμνηση που μας βοηθάει στο μόνοι μας, στη μοναχικότητα. Ξέρω ότι αυτό που λέω ακούγεται παράδοξο, αλλά σε μια σχέση που και οι δύο άνθρωποι είναι πνευματικοί άνθρωποι και αγωνίζονται και προσπαθούν να καλυτερεύουν, την ώρα που θα αποσυρθεί ο ένας από τους δύο ή και οι δύο θα αποσυρθούν στο να είναι μόνοι με τον εαυτό τους, μπορούν να πάρουν μαζί τους ως πολύτιμη συντροφιά την αγαθή ανάμνηση, τη θετική ανάμνηση των τρυφερών, ρομαντικών, συναισθηματικών ωρών που πέρασαν μαζί. Και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε ζευγάρια που ζουν μαζί, αλλά και σε ζευγάρια που δεν ζουν μαζί. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που δεν ζουν μαζί, γιατί ο ένας μπορεί να δουλεύει σε διαφορετική πόλη ή χώρα από τον άλλο, ή γιατί μπορεί να είναι σε αρχικά στάδια η σχέση τους και να μην έχουν συγκατοικήσει. Αλλά ακόμη και τα ζευγάρια που συγκατοικούν, ακόμη και τα ζευγάρια που είναι παντρεμένα, ενδείκνυται να έχουν μοναχικό χρόνο και να επιδιώκουν να έχουν μοναχικό χρόνο και να αφήνουν ένας τον άλλον να έχουν μοναχικό χρόνο και να μην προσλαμβάνουν την επιθυμία του συντρόφου τους και την ανάγκη του συντρόφου τους για μοναχικότητα ως μια προσβολή προς τους ιδίους και ως μια ένδειξη έλλειψης αγάπης. Είναι υγιές να θέλουμε να περνάμε και ουσιαστικό, ποιοτικό, πνευματικό χρόνο με τον εαυτό μας. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν ξέρω. Με πολύ ενδιαφέρον θα διαβάσω στα σχόλια και τις δικές σας γνώμες. Φιλιά!